Αγίε, Αγίε, Δούσα, Άγνωσμα, καλό. Πρώτη φορά βούτυξα 11 χρονών και από τότε κάθε χρόνο βουτάω. Τι σημαίνει αυτό? Είναι φώτιση όχι μόνο για μένα που τον έπιασα, αλλά για, όλο το, για όλα τα παιδιά και τον κόσμο που είναι εδώ πέρα και μας βλέπει. Εύχομαι η βάπτιση του Κυρίου, παρουσία του Αγίου Πνεύματος, να βαπτίζει όλους, να καθάρει
και να μας φωτίζει έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι, με μια καθαρότητα σκέψης, έτσι ώστε με μια διαφορετική και με καθαρότητα αντίληψη των πραγμάτων να έχουμε για ένα καλύτερο βήμα. Έχουμε σε όλους δύναμη και φώτιση. Καλή χρονιά και πάλι με υγεία. Χιλιάδες λαού της Δράμας παρευρέθηκαν στην ρήψη του Δημιού Σταυρού, προσδοκώντας την ελπίδα και παρακαλώντας το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους μας και αυτούς οι οποίοι υπηρετούν τους θεσμούς για να προσπαθούν και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, αλλά και τους ίδιους για να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα τις δύσκολες αυτές μέρες και εποχές. Χρόνια πολλά σε όλους. Με την ευκαιρία της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού σήμερα και των αγιασμών των Δραμινών, σε όλες τις Δραμινές, χρόνια τους πολλά, καλή χρονιά και φωτισμένη, ιδιαίτερα σε εμάς που κατά κάποιο τρόπο έχουμε την όποια εξουσία, να είμαστε διπλά φωτισμένοι για να παίρνουμε και τις ορθότερες αποφάσεις από φιλία του Δραμινού λαού. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την πίστη μας, μια μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας. Οι Έλληνες, οι Δραμινοί ξέρουν να τιμούν τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις μας, την πίστη μας. Σήμερα το πρωί σε όλες τις εκκλησιές της Δράμας αλλά και της Ελλάδας ακούστηκαν ύμνοι που αναφέρονται στη βάπτιση του Θεανθρώπου. Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τη γέννησή του και μέσα σε λίγο και χρονικό διάστημα η Εκκλησία μας προβάλλει και το μυστήριο αυτό της βαπτίσεως. Μέσα από αυτό το μυστήριο όλοι έχουμε να διδαχτούμε πάρα πολλά. Αυτό που πρέπει να πιστέψουμε όλοι μας σήμερα είναι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τίποτε για το ανθρώπινο πνεύμα δεν είναι ακατόρθωτο. Νομίζω ότι οι Δραμινοί έχουμε δείξει ότι στα δύσκολα μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή καλούμαστε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Λειτουργία και τον αγιασμό των υδάτων εδώ στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας που παραβρέθηκε και πλήθος κόσμου γιατί βοήθησε και ο καιρός. Εύχομαι να μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα και ιδιαίτερα στις πολιτικές ηγεσίες για να λάβουν πιο δίκες και πιο σημαντικές αποφάσεις για το καλό της κοινωνίας.